θεσμών. Έχουμε μια καλή εικόνα και από το ρεπορτάζ που παίρνουμε απ' έξω, αλλά ακόμα δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος και νομίζω πως αυτή την αισιοδοξία με τους δικούς τους τρόπους την είχαν αντλήσει τόσο ο Υπουργός Οικονομικών και το επιτελείο που κάνει τώρα τις συζητήσεις, αλλά και ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε στη ΔΕΘ. Αλλιώς δεν θα ήταν τόσο ανοιχτό σε σχέση με αυτό το ζήτημα, διότι είναι μείζον θέμα. Νομίζω ότι έχουμε. Πάμε κάποια αντίμετρα πιο πίσω. Κοιτάξτε, το 1%, αν θυμάστε, 0,5 και 0,5 για 19 και 20 μέτρα αντίμετρα, προφανώς ως πακέτο θα υπολογιστεί. Δηλαδή κάποια από τα αντίμετρα ενδεχομένως θα πάνε πιο πίσω, κάποια δεν θα γίνουν, κάποια θα γίνουν άμεσα. Δηλαδή πλέον μπαίνουμε σε μία άλλη λογική, αν φύγει αυτό από τη μέση, διότι αυτό ήταν το εφεύρεμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μετά στην τρίτη αξιολόγηση που δεν έκλεινε, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συνηγορούσε στο αν είναι βιώσιμο ή όχι το χρέος κτλ. Και μπήκε αυτό το 1-1%, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Αυτό ήταν και το πραγματικό γεγονός με βάση το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ ψηφίσαν, προψηφίσαν, διότι και αυτό ήταν πρόβλημα. Mm-hmm. Προψηφίσαμε αυτά τα μέτρα. Εφόσον πλέον ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει κατά κοινή ομολογία και κατά τα στοιχεία τα τελικά τα οποία περιμένουν, και εφόσον αναγνωρίζουν όλοι, διότι εκεί έγινε το βήμα, να ξέρετε, ότι δεν είναι διαφθορτικό αυτό το ζήτημα, αλλά είναι δημοσιονομικής αντοχής, πιστεύω πως θα υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη. Κύριε Βούτση, παρόλα αυτά, αν όμοι γέννητο, μία της χειλής, κάπου το πράγμα στραβώσει, πλάν B έχει, πρέπει να έχει ελληνική πλευρά, ώστε οι συντάξεις να διασωθούν παντή τρόπο. Εάν ο δημοσιονομικός χώρος, πέραν του πλεονάσματος του συμφωνηθέντος, δεν φαινόταν, και αυτό άρχισε να φαίνεται από τον Απρίλιο και ύστερα με μια σιγουριά, ότι θα έδινε αυτές τις δυνατότητες, είναι προφανές πως έπρεπε να είχε υπάρξει από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης και πλάν B και άλλη προσέγγιση κτλ. Από το σημείο και ύστερα, όπου όλα τα δεδομένα συνηγορούσαν και συνηγορούν και τώρα ότι θα υπάρχει μια άνεση ως προς αυτό που ονομάζεται υπερπλεώνασμα, νομίζω πως δεν υπάρχει ανάγκη για ένα άρα τέτοιο. Δεν έχετε πλαν B, διότι δεν χρειάζεται, αυτό μας λέτε. Κατάλαβα ότι υπάρχει το πλάν, αρκετά σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Ναι, διότι γίνεται πλέον μια συζήτηση, μια διαφορά, αν θέλετε, και της μεταμνημονιακής τυπικά εποχής. Είναι και αυτό, το ότι γίνεται μια συζήτηση στη βάση της λογικής και όχι στη βάση των ιδεολειψιών, των αιμονών, της θυμωρητικής λογικής. Δηλαδή η ίδια η Ευρώπη τώρα, επειδή τρέχει, ξέρετε, των οικειών ημών εμπιμπραμένων, έχουν που λένε. Έχουν τις εκλογές τα θέματα. Όχι μόνο τις εκλογές, έχουν τα αδιέξοδα από κολοσιαία ζητήματα πολιτικής κτλ. Λοιπόν, έχουν φύγει, και δεν είναι μόνο ότι ο κύριος Σόιμπλε έχει φύγει από τη θέση του. Είναι μια γενικότερη λογική. Έχουν υποχωρήσει, έχουν αποστεί από τη λογική την τιμωρητική. Αν μου επιτρέπετε, μια τεχνική ερώτηση, αλλά χρήσιμη ίσως, πάνω στο θέμα αυτό, δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια σειρά μέτρων. Πότε τα περιμένουμε στην Βουλή, κύριε Βούτση? Τα περιμένουμε πριν το προσχέδιο του προϋπολογισμού για την νομοθέτηση, λέω? Διότι κατάλαβα ότι θα προνομοθετηθούν όλα αυτά. Αυτά θα έρθουν με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μέσα στον προϋπολογισμό, δηλαδή. Αφού είναι 1η Οκτωβρίου, θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σίγουρα, εκτός κι αν χρειάζονται κάποιες ειδικές διατάξεις, μεταβατικές ή κάτι άλλο, που δεν θα είναι ανάγκη να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, το πακέτο αυτών των μέτρων που θα αφορούν το 19 δεσμευτικά πρέπει να είναι αποτυπωμένο απολύτως στο προσχέδιο που θα μας καταθέσουν την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει η τέταρτη σύνοδος της Βουλής, για να πάνε στις 15 Οκτωβρίου προσέγκριση, όπως και όλοι οι προϋπολογισμοί των χωρών της ΕΕ. Άρα και οι συντάξεις θα είναι μέσα, θα έχουν συνυπολογιστεί, η μη περικοπή. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Δηλαδή, η προσπάθεια που γίνεται, εγώ αυτό αντελήφθη χθες από τη συζήτηση η οποία γίνεται, είναι πριν και τις 15 Οκτωβρίου, που εκεί θα γίνει και μια πολιτική συζήτηση. Διότι, παραδείγματος χάρη, η Ιταλία έχει μείζον πρόβλημα υπέρβασης στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λοιπά, ελλείμματα και τέτοια.
Πριν από αυτή λοιπόν τη συζήτηση και χωρίς να μπει καθόλου στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης, να έχει υπάρξει μια συμφωνία στη βάση της συζήτησης που γίνεται και άρα να είναι ήδη μέσα στο προσχέδιο. Θα το δούμε. Να αποτυπωθεί και μέσα στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Σας ασκείται πάντως μια κριτική για το γεγονός ότι ουσιαστικά προνομοθετείτε και άρα, όπως λέει η αντιπολίτευση, ξεπερνάτε τα όρια της συνταγματικά ορισμένης θητείας σας. Επιτρέψτε μου να σας πω πως... Και αν έχει δικαίωμα και η Νέα Δημοκρατία να μην συμφωνήσει με τα δικά σας μέτρα. Για παράδειγμα, έχει άλλη πρόταση για τον ΕΝΦΙΑ και λέει θα καταθέσει τη δική της πρόταση. Όλα να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει στις προσεχείς εκλογές να πάρει αυτή το τιμόνι της χώρας, τη διακυβέρνηση. Οπότε τότε πλέον θα μπορεί στους προϋπολογισμούς τους οποίους θα εκπονήσει ενδεχομένως, ως υπόθεση εργασίας το λέω, εάν υπάρχουν αλλαγές στα συμφωνηθέντα ή στο μεσοπρόθεσμο που πάντοτε είναι τριετές, πενταετές, να τις προτείνει και να τα αλλάξει. Πάντοτε πλέον διεθνώς και πριν από την κρίση, κυρίως μέσα στην κρίση, όλα λειτουργούν με πενταετή, με τριετή σχέδια. Να πάμε λιγάκι σε ένα θέμα που χθες είδαμε να ξανάρχεται στο προσκήνιο και αφορά αυτό τα οικονομικά των κομμάτων. Αυτό που φοβίζει με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι φαίνεται ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα και ως προς την ανάπτυξη που είναι το βασικό κουμπί και ως προς την ανεργία που επιτρέπουν να γίνονται πιστευτά ως ρεαλιστικά αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάντως, εκεί είναι το κουμπί. Ο κύριος Κουτσούμπας σας έβαλε κοντά στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι δεν είσαστε αριστεροί, κοντά είσαστε και μάλιστα υπήρχε και ένα κείμενο από τους 53 έτσι που έλεγαν ότι μην γίνουμε Πασόκ. Είδατε που η αριστερά έχει ένα ζωντανό διάλογο πάντοτε και είναι και ο τρόπος ο ενδεδειγμένος στη δημοκρατία να διευκρινίζονται αλλά και να απορροφώνται ζητήματα ή να φτιάχνονται ταυτότητες. Έχετε ενσωματωμένη τη μεσοκομματική την αντιπολίτευση από τα αριστερά. Δεν υπάρχει μόνιμη αντιπολίτευση. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο στα οικονομικά των κομμάτων, διότι βλέπουμε να ξανανοίγει στη δικαιοσύνη ο φάκελος δάνεια κομμάτων. Ναι. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό που έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε και η κυρία Γεννηματάκη και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι όλη την επιχορήγησή τους, τέλος πάντων ένα μεγάλο ποσοστό, το δίνουν. Εδώ όμως φαίνεται ότι ανοίγει πια δικαστικά και θα κληθούν να καταθέσουν και στελέχη των τραπεζών και στελέχη που διαχειρίστηκαν εκ μέρους των κομμάτων, οι ταμείες των κομμάτων. Είναι η πρώτη μπορεί υπόθεση. Μπορεί να αλλάξετε κάτι νομοθετικά, γιατί το 50% πια της επιχορήγησης. Δεν νομίζω ότι το προτείνει κανείς. Και κάτι που σκέφτηκε και ο κύριος Γεωργιάδης, κατάλαβα ότι απεσύρθη και από τη δικιά τους πλευρά ή αν το έβαλε για να συζητηθεί δημόσια. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την κατάσταση σε κρίση, καθώς βρισκόμαστε και καθώς τα νοικοκυριά ή και καθένας προσωπικά ή και τα... και οι ίδιες οι τράπεζες τα λοιπά είναι στην κατάσταση που είναι και γίνονται οι ρυθμίσεις που γίνονται, θα ήταν απίστευτη πρόκληση έστω και να επιζητούσαν τα κόμματα ιδιαίτερες προνομιακές και μάλιστα για να είμαστε ειλικρινείς σκανδαλωδώς προνομιακές ρυθμίσεις, διότι μόνο με σκανδαλώδη ρυθμίσεις εκτός εάν πράγματι από τα μέλη τους τα κόμματα μπορέσουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενώ διαφανή να μαζέψουν αυτά τα ποσά για να δίνουν τις πολύ μεγάλες δόσεις και τα τοκοχρολήσει, αλλιώς δεν μπορούν. Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μαζεύονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι, κοιτάξτε, κάθε πρόβλημα... Όχι, τα ζητήματα των κομμάτων, της οντότητάς τους, του καταστατικού τους, των οικονομικών τους, των ηγεσιών τους, δεν αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Βουλής. Είναι θέματα των κομμάτων. Έτσι, να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Και από εκεί και πέρα το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να έχει την επιχορήγηση προς τα κόμματα και σωστά. Συνεχίζουν από τους βουλευτές, κάθε κόμμα παίρνει ξεχωριστά και εγώ ξέρω ακριβώς τι παίρνουν από το μισθό, τι καταθέτουν από το μισθό. Είναι πολύ μικρότερη η επιχορήγηση εκ των πραγμάτων από όταν μπήκαμε στα μνημόνια, κύριε Βούτση, και ως εκ τούτου είναι και λιγότερα τα λεφτά που παίρνουν τα κόμματα και άρα δεν μπορούν να αποπληρώσουν και μεγάλα. Λυπάμαι να σας πω έτσι πολιτικοποιώντας περαιτέρω λίγο τη συζήτηση ότι τα δύο βασικά κόμματα τα οποία εγκαλούνται ως προς το ύψος των δανείων τους, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και όλα αυτά εξετάστηκαν στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και στάλει πίσω φάκελο στη δικαιοσύνη, είναι τα δύο βασικά κόμματα που έχουν και τις ευθύνες για το πώς φτάσαμε στην κρίση, στη χρεοκοπία της χώρας και το πώς και η κρατική επιχορήγηση, η οποία ήταν περί τα 55 εκατομμύρια,
Τώρα είναι 15 ή 20. Και όλα αυτά, βεβαίως, όσο θα οδεύουμε στον δρόμο προς τις κάλπες, θα πρέπει να τα μάθουν σε βάθος οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτά... θα είναι μία από τις συνισταμένες. Αυτά, και επιτρέψτε μου να πω και αρκετά άλλα πράγματα, τα οποία, δηλαδή, ως Βουλή, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έχουμε κάνει με συνένεση ή και με ανοχή όλων των κομμάτων, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους, σοβαρές οικονομίες, ενώ όχι μόνο στα λειτουργικά, διότι αυτό μπορεί κανείς να πει θα ήταν το εύκολο, αλλά και στους μισθούς των βουλευτών, έτσι, με, δηλαδή έχουμε φύγει απολύτως από το ζήτα ψήφισμα το 75 που μας αντιστοιχούσε, που εναρμόνιζε με τους δικαστές, στους οποίους τώρα δίνουν τα υπεσημένα. Λοιπόν, σωστά λένε και οι συνάδελφοι, να πάμε και λίγο. Όλα τα φορολογικά υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει αφορολόγητο, έχουν εναρμονιστεί. Δηλαδή, όποιες τρύπες υπήρχαν... Τις κλείσατε. Έτσι έπρεπε. Λοιπόν, ναι. Πάμε, αν επιτρέπετε, λίγο στο θέμα των Σκοπίων. Ο κύριος Καμένος πριν από λίγες μέρες είπε θα προτείνω δημοψήφισμα για τα Σκόπια ή διαφορετικά το θέμα να έρθει στη Βουλή μετά το πέρας, μετά τη λήξη της τετραετίας. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Βούτση? Θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα για αυτό το θέμα ή να πάει αρκετά πιο πίσω, αφού μιλάμε για τη λήξη της τετραετίας, το θέμα αυτό? Να μην έρθει στη Βουλή. Νομίζω πως ο Πρωθυπουργός ήταν και είναι πάρα πολύ σαφής σε αυτό το ζήτημα, είτε ο ίδιος είτε δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο Υπουργός Εξωτερικών. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε αυτά. Δηλαδή, η συμφωνία αμέσως μόλις περάσει όλο τον οδικό χάρτη με τα προαπαιτούμενα τα οποία έχει η συμφωνία των Πρεσπών στην γείτονα χώρα, και εφόσον όλα αυτά είναι κατά τη συμφωνία, θα έρθει προς ψήφιση και κύρωση στην Ελληνική Βουλή, όπου η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό το χρονικό όριο μπορεί να είναι ο Φλεβάρης, ο Μάρτης, και ότι θα υπάρξει μία σαφής, να μην χρησιμοποιήσω την έννοια ευρεία, διότι χρησιμοποιούμε αρκετές φορές και υπάρχουν προβλήματα από άλλα κόμματα, τι υπονοείται, θα αλλάξουμε στάση, αλλά θα υπάρχει μία σαφής πλειοψηφία. Το σαφής είναι 151, 52, 53, τώρα αν πάει και 170 θα το ξέρουμε τότε. Και αν λείπουν και αρκετοί από την Ολομέλεια, νομίζω ότι αυτό διευκολύνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθεί, διότι πηγαίνοντας, αυτή είναι η γνώμη μου, πηγαίνοντας προς εκείνες τις ημερομηνίες, το έχετε αντιληφθεί ήδη και μέσα στον κόσμο και στο πολιτικό προσωπικό και στις πολιτικές δυνάμεις, στους δημοσιολογούντες ή και στους διεθνολόγους, διευκρινίζονται όλο και περισσότερο και φωτίζονται κάποιες φορές. Έχετε εξασφαλίσει τις 151 ψήφους. Να ρωτήσω μόνο κάτι. Εφόσον ψηφιστεί εδώ, αν είναι Μάρτιος, Απρίλιος, μετά συνεχίζει η κυβέρνηση κανονικότατα το έργο της, παρότι μπορεί να έχει αποχωρήσει ο κύριος Καμένος? Απάντησε ο Πρωθυπουργός προηγούμενα, δεν προεξόφλησε ούτε αποχώρηση του κύριου Καμένου, αν κατάλαβα καλά. Είπε ότι κινούμαστε στη βάση του Σεπτεμβρίου, ο οποίος μπορεί να είναι και Οκτώβριος, μέχρι 20 Οκτωβρίου του 19, και από εκεί και πέρα όλα θα προσμετρηθούν. Υπονοείται για τέταρτες εκλογές το Μάιο. Σας λέω ότι όλα... Το εννοώ εγώ ευθέως ότι αποκλείεται να γίνουν εκλογές. Οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν στις 26 Μαΐου του 19 για τις δημοτικές, περιφερειακές ή για τις ευρωεκλογές. Και οι δεύτερες εκλογές ύστερα, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Αυτά είναι, δηλαδή, πριν από αυτές τις εκλογικές διαδικασίες δεν θα υπάρξει εκλογή. Τριπλές κάλπες, κύριε Βούτση, όχι? Με βάση όσο είπε ο Πρωθυπουργός και τη συνταγματική δέσμευση, όχι. Από εκεί και πέρα, όταν ψηφιστεί και η συμφωνία των Πρεσπών, με βάση και το διεθνές οικονομικό κλίμα και άλλους παράγοντες, εάν τότε υπάρξει αλλαγή στάσης, ενώ έρθουν 2-3 μήνες πριν οι εκλογές από πλευράς της κυβέρνησης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές άφησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και καλά έκανε, διότι βρισκόμαστε σε πυκνούς πολιτικούς χρόνους. Επί της ουσίας συμπληρώνεται τετραετία. 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η τελευταία προεκλογική σύνοδος της Βουλής. Άρα τότε πλέον θα είναι λεπτομέρεια, επιτρέψτε μου να πω. Τώρα που είπαμε για Σκόπια, ενοχλεί, ρίχνει λάδι στη φωτιά, πιστεύετε, τα ενοχλούν τα λεγόμενα του ΖΑΕΦ, που κάνει λόγο για μακεδονική γλώσσα, για μακεδονική εθνότητα, και το λέει σε όλες τις ομιλίες. Εσείς είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν γνωρίζω καμία μακεδονική γλώσσα να μιλιέται στην Ελλάδα, άρα δεν δίνουμε κάτι. Πώς το βλέπετε τις κινήσεις του ΖΑΕΦ? Κοιτάξτε, έχει μπροστά του ένα δημοψήφισμα και πρέπει να δώσει τη δικιά του εκδοχή, τη δικιά του ερμηνεία, τη δικιά του ανάγνωση.
πάνω στην συμφωνία και τις δικές του επεξηγήσεις σε ευαισθησίες που υπάρχουν σε όλους τους λαούς, σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλβανικής προέλευσης, δηλαδή υπάρχει μια μίξη προελεύσεων, έτσι δεν είναι τόσο εθνοτικά σαφής όπως είναι παραδείγματος χάρη στη χώρα μας. Έτσι. Άρα κατανοώ με αυτή την έννοια, προφανώς δεν συμφωνώ σε κάποιες εκφράσεις, αλλά κατανοώ το ότι δίνει μια τέτοια μάχη, ιδιαίτερα μάλιστα τις τελευταίες μέρες, από ό,τι έχω αντιληφθεί, έχει μειώσει αυτού του τύπου τη ρητορική. Αντίθετα, σημειώνω, που εδώ δεν το σημειώνω πάρα πολύ στην Ελλάδα, τη ρητορική της αντιπολίτευσης, η οποία πρώτον κάτω από την πίεση και του κόσμου ενδεχομένως, που θέλει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να δει ένα όραμα για τη χώρα του, έχει πάει στην πρόταση για ψήφο κατά συνείδηση, ενώ είχαν ξεκινήσει από το να υπάρχει μποϊκοτάζ. Για το ΒΜΑ, για να, ναι, για να μην βιαστεί το 40% το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Είναι η πρώτη φορά που το ΒΜΡΟ κάνει ένα βήμα πίσω και αφήνει ελεύθερους τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν. Όταν σας είπα προηγούμενα ότι ο πανδαμάτορ χρόνος επί της ουσίας αυτή τη συμφωνία θα την πάει. Δεν είναι θέμα πίεση. Θεωρείτε ότι πιθανώς να μην γίνουν και εκλογές στα Σκόπια, να περάσει και στη Βουλή? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Διάβασα τα σχετικά ρεπορτάζ. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που ρωτάτε. Εάν υπάρξουν τέτοιες σοβαρές αλλαγές, δηλαδή αν εκεί κάποιες πολιτικές δυνάμεις δούνε ότι το λαϊκό αίσθημα είναι πλέον τοποθετημένο ισχυρά πλειοψηφικά στην πλευρά της συμφωνίας και δώσουν ψήφο ανοχής ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα χαιρετηθεί προφανώς. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, είναι κομβική σημασία ότι το ΒΜΡΟ αυτή τη στιγμή αποδεσμεύει τον κόσμο που ήταν και το ουσιαστικό αντίβαρο ή το ουσιαστικό το κόμμα το οποίο λέγει όχι στη συμφωνία. Επειδή δεν υπάρχει πια όχι. Ο χρόνος μας οδεύει προς το τέλος. Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ, σε εμάς. Έχουμε την εκλογή την άνοιξη του 20. Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι έχουμε έναν καλό πρόεδρο. Η ερώτησή μου είναι αν θεωρείτε λοιπόν ότι ο κύριος Παυλόπουλος θα μπορούσε να είναι η πρότασή σας και για μια επόμενη θητεία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεσμευτώ ούτε να δεσμεύσω για κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι θα μπορούσε, δεν το συζητάμε, με την έννοια της πορείας του, του αποτυπώματος που έχει αφήσει αυτά τα πολύ κρίσιμα χρόνια σε κρίσιμες καμπές και της καταλλαγής, επιτρέψτε μου την έκφραση, η οποία όμως δεν είναι στα πολιτικά πράγματα, την οποία επιχειρεί και πολλές φορές επιτυγχάνει, δεν είναι μια καταλλαγή στη βάση της απόστασης από την πολιτική, έτσι, αλλά προσπαθεί και στα εθνικά ζητήματα και σε άλλα ζητήματα με τις θέσεις του να ενοποιεί, να συνθέτει, να δίνει ένα αποτύπωμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Τώρα, το πώς θα γίνουν τα πράγματα μέχρι το 20 και από ποιες θέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά θα έχει τις δικές μας, ας πούμε, επιλογές, θα μπορούσε όμως άριστα να είναι πάλι μια λύση ενωτική όπως υπήρξε την προηγούμενη φορά. Σας θυμίζω ότι εκτός του κυρίου Μητσοτάκη, ως πρόσωπο. Του τριμώξατε τώρα. Ναι, τώρα φέρατε έναν δεξιό, ένα κεντροδεξιό πρόεδρο. Τι να κάνουν και εκείνοι, δεν ήταν πολύ εύκολη. Είδατε όμως ότι τα πράγματα αναδεικνύονται στη βάση των πραγματικών αναγκών και της συγκυρίας. Η οποία συγκυρία βοήθησε δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, της κεντροδεξιάς, οικολόγων και άλλων να συμπορευτούν. Τους περικυκλώσατε, κύριε Πρόεδρε. Αφού μπήκαμε σε ευρύτερα πολιτικά θέματα, μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχετε πει ότι δεν είμαστε της ίδιας μήτρας και της ίδιας διαδρομής με τους ΑΝΕΛ και έχετε ταχθεί υπέρ της συμπόρευσης με την κεντροαριστερά, αλλά χθες σας την είπαν λίγο οι 53. Είπανε, τι κοιτάμε, βρε παιδιά, στην κεντροαριστερά, αριστερά μας πρέπει να κοιτάξουμε. Άρα καταλαβαίνω ότι με τους ΑΝΕΛ δεν το πολύ βλέπετε πια, αλλά πού θα κοιτάξετε και μετά. Και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να επενδύσει, σου λέει προς την αριστερά. Αυτό ναι, τους είπανε, νομίζω, τι κέντρο αριστερά, αριστερά πρέπει να κοιτάξουμε. Και αυτό το οποίο γίνεται στο μεγάλο κάδρο, όπου και η μοίρα μας παίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν δεν το καταλάβαμε και θα παιχτεί και στο μέλλον, δηλαδή στην Ευρώπη, που γίνεται μια έντονη σοβαρή συζήτηση, πλησίασμα πόλων, διαμόρφωση σοβαρών αντιθετικών προγραμμάτων, καθώς
το νεοφιλελεύθερο πηγαίνει όλο και πιο κοντά στο ακροδεξιό και μπορεί να γίνει ένας γάμος εκεί ιστορικής σημασίας με αρνητικό πρόσημο. Η σοσιαλδημοκρατία οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων για να επιβιώσει κιόλας θα πρέπει κάποια τμήματά της να δούνε με αριστερό πρόσημο την ανάγκη για νέο κοινωνικό κράτος, όχι λιτότητα κτλ. Αυτό το πλαίσιο που ονομάζω μεγάλο κάδρο πρέπει να περάσει, να εναρμονιστεί και στην ελληνική πολιτική ζωή. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή αριστερά. Η κυρία Γεννηματά πιστεύω πως δεν έχει αντιληφθεί και δεν επικοινωνεί προσώρας με αυτό το μεγάλο κάδρο. Καθόλου. Προσώρας. Όχι μόνο με τα πρόσωπα, αλλά και με το τι γίνεται. Το εκμεταλλεύεται. Είναι σκληρό αυτό που λέω. Ναι, βέβαια είναι σκληρό. Είναι σκληρό, αλλά φοβάμαι πως δεν την απασχολεί, δεν έχει καταλάβει. Θα δούμε. Αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε αλλού. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα θα χρειαζόταν περισσότερο ως πειραματόζω πια με θετικό πρόσημο, που ήταν με το αρνητικό 8 χρόνια, να υπάρξει το προοδευτικό μέτωπο των δυνάμεων στη βάση προγράμματος για τη μεταμνημονιακή εποχή, κάποιο τμήμα σήμερα, ας πούμε, η ηγεσία του Κινάλη είναι αλλού. Μάλιστα. Το που δεν ξέρω αν το ξέρει. Το Κινάλη αλλά είναι αλλού, λοιπόν. Και μάλιστα. Το λέει και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήταν εδώ. Μετά από 2 χρόνια, 370 επεισόδια και 1.753.642 ευρώ έρχεται ένα ολοκέντρο.